Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης Μπεκιάδης. Καλησπέρα, Δημήτρη, από Θεσσαλονίκη. Γεια σας, παιδιά, από τη συννεφιασμένη Αθήνα. Καλησπέρα. Συννεφιασμένοι είστε, ε? Ναι, ναι. Είστε συννεφιασμένοι. Ε? Μέρα. Συμβαίνει. Διάβασα το άρθρο σου χθες. Προσποιήσου ότι είσαι κατώτερος και ενθάρρυνε την αλαζονία του εχθρού. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Για να απαντήσει, ας πούμε, σε όλη την οργανισμός ΠΑΟΚ, για να απαντήσει σε όλη αυτή την προπαγάνδα, τη λησαλέα. Είναι να εξοργίζεται κανείς, ακόμη και αν δεν είναι ΠΑΟΚ, με αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε τώρα ουσιαστικά, εσύ τι λες, αν καταλαβαίνω καλά, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ότι δεν μπορείς να παίξεις στο γήπεδό τους, γιατί αυτό το ξέρουν και δεν το έχεις κι εσύ στο DNA σου. Ωραία, ας τους να νομίζουν και κάνει τη δουλειά σου. Είναι έτσι. Περίπου έτσι, αλλά κάποια στιγμή, ας πούμε, και ο οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος με αναφορά σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις, αυξάνουν οι επιτυχίες του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Τα δύο κύπελλα που πήρε, το γεγονός του πρωταγωνιστή, ότι κάνει πρωταθλητισμό, δημιουργούν και νέους ΠΑΟΚτσίδες, νέα ΠΑΟΚτσάκια εδώ στην Αθήνα. Το βλέπω τριγύρω δηλαδή. Αν πας καφέ στα λοιπά, βλέπεις, είναι τα παιδάκια σιγά σιγά. Αρχίζουν και γίνονται ΠΑΟΚ. Ναι, δημιουργεί οπαδούς πλέον όλη αυτή η κατάσταση. Υπήρχε η εικόνα του να δημιουργούν οπαδούς ή οπαδοί. Υπάρχει όμως πλέον και η εικόνα που τη ζήσανε άλλοι τη δεκαετία του 70, να δημιουργεί η ομάδα οπαδούς. Ακριβώς. Αυτό θα συμβεί πάλι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, γίνεται ένας πόλεμος με λίστα ενάντια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος, δηλαδή, μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Και θέλουν να επιτύχουν ουσιαστικά εδώ πέρα, όσο ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, θέλει να επιτύχει δύο πράγματα. Το ένα, να απαξιώσει, να μειώσει, ας πούμε, την ποδοσφαιρική αξία του φετινού ΠΑΟΚ. Ο φετινός ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει σχέση με το περσινό. Είναι η ίδια η ομάδα. Άρα, αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Εγώ θυμάμαι κάποτε τον πρόεδρο μεγάλης ΠΑΕ, εδώ της Αθήνας, του Πειραιά, να λέει, εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ ισχυρό και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός σήμερα. Φαίνεται δεν τον θέλουν και τόσο. Ναι, φίλε, είναι σαν το, πώς το λένε, το παιδάκι που το συμπαθείς και όταν μεγαλώνει αρχίζει και το αντιπαθείς γιατί έχει κοινά συμφέροντα. Όσο ΠΑΟΚ ήταν τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, εντάξει, δεν τους ένοιαζε. Τότε λέγανε παίζει καλό ποδόσφαιρο και πρέπει να δυναμώσει. Και όταν κάποιοι ευνοούνταν από τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά έλεγαν ότι γιατί φωνάζετε 20 βαθμούς πίσω είστε. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι, ναι. Ή κάνετε επενδύσεις. Ή κάντε επενδύσεις, ή κάντε ομάδα να κερδίσετε και τους διαιτητές. Ναι. Δηλαδή, σχολιάζουν κάποιοι την ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αγνοώντας βασικές, ή μάλλον αποκρίνοντας βασικές παραμέτρους της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Ναι, ο ΠΑΟΚ τερμάτιζε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και πιο κάτω κάποιες φορές. Αγνοούσαν όμως μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με διοικητικά προβλήματα, με οικονομικά προβλήματα, με άλλα προβλήματα. Φτάσαμε σήμερα να έχουν κάποιες ομάδες του κέντρου τα ίδια και χειρότερα οικονομικά προβλήματα, διοικητικά προβλήματα. Όταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο της κερδίζει με 4-0, ξαφνικά βλέπεις όλο το σύστημα να ξεσηκώνεται, δεν σεβάστηκαν την ομάδα. Παλαιότερα κατέβαινε ο ΠΑΟΚ με τα διοικητικά προβλήματα στην Αθήνα. Έτρωγε 4-5. Τότε ήταν κακή ομάδα, φτιάξτε ομάδα και τα λοιπά. Λες και θα φύτρωναν οι παίκτες, ας πούμε, οι απλήρωτοι θα παίζανε. Εδώ υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα είναι αυτή. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν και εκεί δεν πρέπει να τσιμπάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια. Την αμφισβήτηση προς τη διοίκηση, την αμφισβήτηση προς τον πρόσωπο του προπονητή. Το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πάει αίτη, πάει τρένο. Έτσι. Και επίσης, πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που δεν αποτυπώνεται η αγωνιστική διαφορά στους βαθμολογικούς πίνακες. Τους βαθμολογικούς πίνακες κάνουν μια ρύθμιση της βαθμολογίας με διάφορες αποφάσεις εξωγηπεδικού χαρακτήρα
Και τα δύο στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μόνο συν 6 μπροστά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι συν 8. Συν 8. Άρα, και, το συν 8 αντιστοιχεί στην αγωνιστική ανωτερότητα του ΠΑΟΚ έναντι του δεύτερου. Ναι. Γεγονός. Μαθηματικά μιλάς. Αγωνιστικά, αν το δούμε, ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο είναι συν 8. Γεγονός. Έπιασες μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με την σχέση, την οικονομική των media, ωραία, και των ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτά. Δηλαδή κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά μόνο εμείς που είμαστε στον χώρο μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσο μεγάλο συμφέρον έχει κάποιος που είναι, έχει βάσει το λικανοπαίδιο να μην φύγει από εκεί, ωραία, ο βασικός πρωταγωνιστής του προϊόντος. Ακριβώς, εντάξει. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωκέφαλο κράτος, στην Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, τα συμφέροντα είναι τεράστια, η πελατεία είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει ένα προϊόν που απευθύνεται σε αυτή την πελατεία. Ναι. Αν ανοίξει η ψαλίδα υπέρ του ΠΑΟΚ μιας ομάδας που είναι εκτός κέντρου, καταλαβαίνεις ότι η εσωστρέφεια εδώ πέρα θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την εσωστρέφεια που αυτοί επιχειρούν να δημιουργήσουν στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Για να το κάνουμε και πιο εικόνα το πράγμα στο κρατήριό μας, μπορεί μέχρι τώρα να αποφεύγεται διακριτικά από τους, από τα μίντια τέλος πάντων που πρόσκειται σε συγκεκριμένες ομάδες η αναφορά των λαθών των δικών τους, αλλά αν επί του αποτελέσματος τα λάθη αυτά, ωραία, σε συνδυασμό με την ικανότητα του ΠΑΟΚ τον στέψουν πρωταθλητή, αυτό το πράγμα θα γυρίσει μπούμεραν σε αυτούς, αυτό δεν εννοείς? Ακριβώς. Διότι αν ο ΠΑΟΚ ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τις ομάδες του κέντρου, όπως έχουν μάθει οι οπαδοί, ας πούμε, συγκεκριμένων ομάδων, υπάρχουν και οπαδοί που είναι σχισμένοι στους τίτλους εδώ πέρα. Ναι. Δημιουργήθηκε μια γενιά οπαδών που ένα μέρος των φιλάθλων, δεν λέω ότι είναι όλοι, ένα μέρος των φιλάθλων, ο τίτλος με όποιο τρόπο ας έρθει στην ομάδα μας, είναι το επιχείρημα. Όπως έγραψε ο Κεφαλογιάννης την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τους ενδιαφέρει αν τσαλακωθούν τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει το πώς. Αλλά μόνο το. Ναι, αλλά αυτό ξεκινάει από παράγοντες και αυτό επίσης έχει και προλαμβάνει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζει είναι συνολικό. Είναι και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι της πολιτικής και στο κομμάτι της οικονομίας. Πρέπει να το βλέπει κάποιος σφαιρικά. Ναι. Πρέπει να βλέπει κάποιος σφαιρικά όλη αυτή την πραγματικότητα. Αλλά, ξαναλέω, επειδή η πελατεία είναι μεγάλη, πώς αυτό το προϊόν εδώ κάτω θα στηριχθεί αν οι ομάδες της Αθήνας πήγαιναν για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση? Δεν έχουν μάθει να... Όταν έχουν μάθει να τσακώνονται για το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι θέμα. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τρομερά περιθώρια να αναπτυχθεί. Διότι, το έγραψα και χθες, φανταστείτε να πάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, να παίξει στους ομίλους, πόσα λεφτά θα επενδυθούν σε αυτήν την ομάδα όταν επενδύονται ήδη από τον Ιβάν Σαββίδη χωρίς να έχει βγει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους της Champions League. Και προσθέθεσε ότι ετοιμάζεται για ένα νέο γήπεδο και φαντάζομαι να υπάρχει νέο γήπεδο, ακριβώς, επένδυση κτλ. Το γήπεδο είναι πόλος οικονομικής ανάπτυξης μιας ομάδας. Ξεκάθαρα. Δηλαδή οι μεγάλες ομάδες γίνονται και από τα μεγάλες ομάδες αγωνιστικά, δεν μιλάω. Mm-hmm. Γιατί εγώ έχω για μένα οι μεγάλες ομάδες δεν είναι οι ομάδες βάσης τίτλους. Ναι. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ είναι τεράστια ομάδα γιατί είναι σύν της άλλης και ομάδα που αναφέρεται σε ολόκληρη γεωγραφική περιφέρεια. Ναι. Έχει το αποτύπωμά της σε έναν τόπο. Αυτό. Ακριβώς. Mm. Εσύ πώς οδηγήθηκες στο να το γράψεις το χθεσινό? Το σκεφτόσουν καιρό ή υπήρξε κάτι το οποίο σε οδήγησε σε αυτό? Γιατί κατά τα ψέματα πολιτικό είναι το site, το αντικείμενό σου δεν είναι καθαρά αθλητικό. Ναι, σπανίως γράφουμε κείμενα παρεμβατικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αν και το ποδόσφαιρο για μένα είναι πολιτική, αλλά την άλλη συζήτηση. Ναι. Όμως είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί κάποιος να διακρίνει την προσπάθεια κάποιων να επαναλάβουν τα περσινά. Αυτό δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ας μιλήσουμε μηντιακά ως άνθρωποι των μίντια τέλος πάντων. Που δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν έτσι. Γι' αυτό λέω, ναι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα
με τον τρόπο που το έχασε και το είδε όλη η Ελλάδα. Ναι. Φέτος, έχοντας ας πούμε, αυτή την αντίληψη κάποιοι ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι περιστασιακό, επιχειρούν τώρα να τον κοντίνουν, δημιουργώντας την, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ας πούμε, την εντύπωση ότι το πρωτάθλημα αυτό είναι δοσμένο, το πρωτάθλημα αυτό είναι προϊόν συναλλαγής με την πολιτική εξουσία, το πρωτάθλημα αυτό είναι, θα είναι, μάλλον δεν το έχει πάρει ακόμα, θα είναι προϊόν ας πούμε της λειτουργίας παραγόντων που κινούνται εξωγητευτικά και όλα αυτά. Και στο τέλος θέλουν ουσιαστικά να εξομοιώσουν το ΠΑΟΚ με τους υπόλοιπους. Αχ, ξέρετε, όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Αναφέρθηκε σε αυτό το ενοχικό σύνδρομο που προσπαθούν να προκαλέσουν. Δηλαδή, ναι, γιατί ξέρεις, το ακούω, ας πούμε, τουλάχιστον στα ραδιόφωνα εδώ πέρα. Βγαίνουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Και ακούνε, λένε, δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα. Καλά, κάθε να το πάρει το ΠΑΟΚ. Και μετά. Έτσι. Και λοιπόν, είναι λες και αγνοούν ας πούμε, μια πραγματικότητα που δεν έχει, που έχει προηγηθεί. Όχι, λες και δεν ξέρουν τι συνέβαινε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Και είναι και αδιανόητο το να είσαι ΠΑΟΚ και να τσιμπάς σε μια στιγμή προπαγάνδα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η βάση της. Ναι, τώρα, δηλαδή. Ένα χέρι του Βιερίνια, δεν μπορείς. Δώστο, φίλε. Δώστο. Δεν με ενδιαφέρει. Θα το γυρίσω μετά το παιχνίδι. Έχω γυρίσει κι άλλα. Να το εξισώσεις. Και σ' άλλα γήπεδα γίνανε διάφορα. Την ίδια αγωνιστική, ας πούμε, αλλά... Πώς εξηγείς το γεγονός ότι φύλλα της ΑΕΚ μπορεί να έχουν βασικό θέμα του Βιερίνια το χέρι, αγνοώντας όλα τα άλλα, και την ίδια μέρα που ο Ολυμπιακός έχει δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις διαιτητικές υπέρ του να υπάρχει μια πολύ μικρή αναφορά με τεσσάρι γράμμα κάτω αριστερά στο πρωτοσέλιδο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται τώρα όλοι. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αλλά για τους τύπους δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να βάλει ένα κοινό. Εντάξει, κοίτα, έχει δημιουργηθεί τώρα ένας άλλος ανταγωνισμός τα δύο τελευταία χρόνια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Εντάξει, και το κομμάτι των του τύπου της ΑΕΚ θέλει να απαντήσει. Προφανώς στις κατηγορίες, ναι. Πολιτικά τι γίνεται? Έχουμε... Έχει βγει χώρα από το μνημόνιο. Άντε, τώρα ουσιαστικά η χώρα είναι στην προεκλογική περίοδο. Αυτό βλέπω. Καλά, δεν μιλάμε για τις δημοτικές, γίνεται μακελιό, εντάξει. Έχω γνωρίσει 70 υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχω γνωρίσει 70 υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα. Είμαι σε φοβερή φόρμα ο κλάδος εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο, νομίζω το κατέγραψες άψογα στο άρθρο σου. Μου έδωσες και μια ιδέα πραγματικά να πω αρκετά παιδιά του πολιτικού όποτε έχουν τη διάθεση και όποτε έχουν το χρόνο να ασχοληθούν και αυτά, όλους τους ανθρώπους στα μίντια τους έχουμε ανάγκη ως παοξίδες και ως άνθρωποι που είμαστε στα μίντια, γιατί σε κάποια φάση θα νομίζουν όλοι ότι με αυτά που μας χρεώνουν ότι βιάζουμε παρθένες κάθε πρωί στην Αριστοτέλους επειδή γράφουμε την αλφαβήτα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το bullying που μπορεί να δέχεσαι εφόσον πάρεις θέση υπέρ ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί... Καλά, αυτό είναι... Ειδικά εσύ που είσαι στην Αθήνα. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά και ξαναλέω και το ποδόσφαιρο είναι πολιτική. Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι οργανικό κομμάτι της κοινωνίας. Και συνδυάζεται με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ξεκομμένο. Το γνωρίζουμε όλοι. Γεγονός. Συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι να δοθεί ευκαιρία και αρκετές φορές να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Bye.